beginning of the interview. Yes. So the setting up. And this, can it go in your pocket? Yes, of course. Η εισήγηση που πρόκειται να κάνω σήμερα για πρώτη φορά στη ΣΥΠΕΞ αφορά την καλύτερη νομοθεσία ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είναι μια πολιτική που ο πρόεδρος Γιούνκερ έχει βάλει σε προτεραιότητα και φέρνει κοντά τους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθιστά αποτελεσματική την όποια δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι Δήμοι και οι περιοχές των περιφερειών εφαρμόζουν το 70% αυτής της νομοθεσίας. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό αυτοί οι φορείς που είναι κοντά στον πολίτη και είναι αποδέκτες των επιπτώσεων αυτής της πολιτικής και αυτής της νομοθεσίας να μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωσή τους, όχι μόνο στην αρχική διαμόρφωση, αλλά και στην επικαιροποίησή τους, ώστε να είναι πραγματικές νομοθετικές προτάσεις που είναι χρήσιμες για τον πολίτη, που διευκολύνουν την καθημερινότητα αφενός και την επαγγελματικότητα της περιοχής τους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα, γιατί αγγίζει την καρδιά της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε σε μια περίοδο που υπάρχουν ευρωσκεπτικιστές, και υπάρχουν και πολιτικοί σχηματισμοί οι οποίοι αμφισβητούν τις αξίες της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε με πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν, που μπορούν να επιφέρουν ανάπτυξη αλλά και εφαρμοστούν. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε εργαλεία. Και το πιο σημαντικό εργαλείο είναι η σωστή νομοθέτηση, η οποία διαρκώς να επικαιροποιείται.